Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. 100.000 δηλώσεις την ημέρα υποβάλλονται στο TaxisNet, καθώς το τέλος του μήνα λύγει και η προθεσμία υποβολής. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ο Ιούνιος είναι όπως και κάθε χρονιά ο μήνας των φορολογικών δηλώσεων, καθώς το τέλος του εκπνέει η προθεσμία υποβολής για εκατομμύρια φορολογούμενους και όπως δείχνουν τα νούμερα που έχουμε τις τελευταίες μέρες από την εφορία, πλέον οι φορολογούμενοι πατάνε γκάζι σε αυτή τη διαδικασία και καθημερινά έχουμε πάνω από 100.000 δηλώσεις σε οποίες υποβάλλονται. Και αυτό είναι λογικό, καθώς πλέον έχουμε σχεδόν 25 μέρες μέχρι το τέλος προθεσμίας. Να πούμε ότι παραδοσιακά υπάρχει μια ισοπηρή παράταση, συνήθως δίνεται έστω και για μια εβδομάδα κάποια παράταση, αλλά θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και προς το τέλος του μήνα για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας από το TaxisNet, έχουν υποβληθεί περίπου 1,7 εκατομμύρια δηλώσεις, από τις οποίες ο μέσος φόρος που πληρώνουν οι Έλληνες προλογούμενοι είναι λίγο πάνω από 700 ευρώ. Όμως αυτό, η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτοί που περιμένουν να πληρώσουν και τα περισσότερα χρήματα συνήθως κάνουν και πιο αργά τις δηλώσεις, ενδεχομένως αυτή η εικόνα να αλλάξει. Τώρα, ως προς τη διαδικασία πληρωμής, να θυμίσουμε ότι και φέτος είναι σε 3 διμηνιαίες δόσεις από την αρχή συγγενωμένη σε 2 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της. Όμως, μπορούν απευθείας από το TaxisNet να γίνει μια ρύθμιση ακόμα και σε μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, άρα και σε αυτές τις οφειλές, ώστε να γίνει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πάλι χωρίς να υπάρχει κάποια φορολογική επιβάρυνση. Αντίστοιχα, αναμένουμε τις κλασικές προσφορές που θα κάνουν και οι τράπεζες για πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αν τα πράγματα κινηθούν όπως λέει το ρεπορτάζ μας, από του χρόνου θα υπάρχει διαδικασία προκαταβόλης φόρου για όλους μας, πέρα από δηλαδή για τους μισθωτούς αλλά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτως ώστε να προπληρώνουμε σε κάποιο βαθμό το φόρο μας κάθε μήνα και ένα μικρό ποσό.